Παρά τις επιφυλάξεις για το εμβόλιο της AstraZeneca που έχουν αναγκάσει πολλές χώρες να περιορίσουν τη χορήγησή του σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέκρινε το σκεύασμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Today, WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford AstraZeneca vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ δηλώνει πρόθυμη να υποδεχθεί το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, ενώ στην Ουγγαρία ο πρωθυπουργός Ορμπάν φέρνει το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο και εξαπολύει νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις καθυστερήσεις στα εμβόλια. Ezért ma az a legfontosabb feladat, mely hazánk előtt áll, hogy megpróbáljunk minél több vakcinát szerezni. Nem majd, ahogyan Brüsszelből ígérik, hanem gyorsan. Τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμβολιαστικό πρόγραμμα στους 27 έριξε μιλώντας του Sunday Times και ο πρώην Βέλγος πρωθυπουργός Γκι Βέρχοφστατ. Το είπα, φιάσκο και είναι. Δύο μήνες μετά και οι εμβολιασμοί είναι ακόμα εξαιρετικά χαμηλοί στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο, δεν έχουν πάρει την πρώτη δόση τους ούτε το 4% των Ευρωπαίων πολιτών. Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε πως θα ελαφρύνει τα μέτρα για όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό, ενώ ετοιμάζει και νόμο που θα του επιτρέπει να καταγράφει τα ονόματα όσων δεν έχουν εμβολιαστεί. Στη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον λέει πως είναι νωρίς για να έχει στοιχεία στα χέρια του που να δείχνουν τι αποτέλεσμα έχουν φέρει οι εμβολιασμοί στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Δηλώνει βέβαια αισιόδοξος. I'm increasingly optimistic about the sheer extent of the possibilities that are opening up with vaccinations. Πάντως έφτασαν στη Βρετανία οι πρώτοι ταξιδιώτες που θα μπουν σε καραντίνα σε ξενοδοχεία υπό το νέο καθεστώς. Πολίτες από 33 χώρες θα πρέπει να μένουν σε καραντίνα για 10 μέρες με δικά τους έξοδα, προκαλώντας βέβαια την οργή.